Γεια χαρά σε όλους τους φίλους, είμαι ο Γιώργος από το κανάλι μου. Είχαμε καιρό να κάνουμε βίντεο σχετικά με κάποιον οδηγό τεχνολογίας, καθώς δεν υπάρχει ο πετούμενος χρόνος. Όμως σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να απεγκαταστήσουμε και να βγάλουμε ένα νιό από τον υπολογιστή μας, είτε λάπτοπ είτε κανονικό, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πρόγραμμα antivirus. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν, ο οποίος θα είναι και αρκετά γνωστός στους περισσότερους από εσάς, είναι ερχόμαστε, τώρα δείχνω στα Windows 10, εδώ στο αριστερά στην αναζήτηση, γράφουμε ρυθμίσεις, settings στα αγγλικά, επιλέγουμε εφαρμογές και δυνατότητες, βλέπουμε εδώ κάποιες συγκεκριμένες επιλογές που έχουμε. Λοιπόν, και σε αυτό εδώ πέρα το παράθυρο θα μπορέσουμε να δούμε για αρχή αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο είναι εγκατεστημένο και μας δημιουργεί ενδεχομένως το πρόβλημα. Όποιο πρόγραμμα λοιπόν δεν το αναγνωρίζουμε και δεν το χρησιμοποιούμε, καλό είναι για παράδειγμα να έρθουμε στο ανάλογο εικονίδιο και να πατήσουμε κατάργηση εγκατάστασης. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι μέσω του Task Manager. Ερχόμαστε εδώ στη γραμμή εργασιών, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε διαχείριση εργασιών. Στη διαχείριση εργασιών θα δούμε πάρα πολλές εφαρμογές οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή. Βέβαια σε αυτή τη στιγμή σε μένα δεν είναι πολλές, αλλά συνολικά βλέπετε στο παρασκήνιο συνολικά 69, ενδεχομένως σας μπορεί να είναι και περισσότερες. Αν κάποιες από τις εφαρμογές αυτές δεν την αναγνωρίζετε και δεν την γνωρίζετε, θα πατήσετε πάνω στην κάθε ανάλογη εφαρμογή, δεξί κλικ και θα πατήσετε τέλος εργασίας. Στις διεργασίες παρασκηνίου θα πραγματοποιήσετε πάλι το ανάλογο, θα κάνετε δεξί κλικ και θα πατήσετε τέλος εργασίας. Το ιστορικό εφαρμογών εδώ θα σας βοηθήσει για να μπορέσετε να δείτε τι έχει τρέξει και τι δεν έχει τρέξει, όπως και στην εκκίνηση τι ξεκινάει αυτόματα και τι όχι. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος τρόπος μέσω τον οποίο μπορούμε να δούμε αν έχουμε φάει κάποιον ή όχι. Τώρα πάμε σε κάτι πιο προχωρημένο. Θα έρθουμε πάλι εδώ αριστερά. Εάν έχετε στα αγγλικά γράφετε Command Prompt, διαφορετικά γράφετε γραμμή εντολών. Έρχεστε πάνω εδώ, δεξί κλικ και πατάτε εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή. Αφού λοιπόν ανοίξουμε το command prompt, θα πρέπει να δούμε που θέλουμε ακριβώς να επιλέξουμε το drive letter, δηλαδή σε ποιο διαχειριστικό κομμάτι, πιο σκληρό δίσκο θέλουμε να τρέξουμε την έρευνά μας. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε τον SE. Για να κάνουμε κάποια αλλαγή θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε κάποιο άλλο. Αν υπάρχει, βλέπετε εμένα δεν υπάρχει. Ουσιαστικά θα πρέπει να γράψουμε το παράδειγμα, το νούμερο, τον αριθμό, το γράμμα, άλλο και κάτω τελεία D, και θα σας εμφανίσει αν η συσκευή είναι έτοιμη ή όχι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη, διότι δεν υπάρχει σε μένα κάποιο D. Λοιπόν, εάν μέσα στον SE υποψιαζόμαστε κάποιον συγκεκριμένο φάκελο ή θέλουμε κάποιον φάκελο το οποίο είναι συγκεκριμένο αλλά είναι διαφορετικό, θα πρέπει να αλλάξουμε τον directory. Για να το κάνουμε αυτό θα γράψουμε εδώ cd και θα βάλουμε την κάθετο, όχι αυτήν εδώ που βλέπετε, αλλά αυτή που γέρνει προς τον d, και θα βάλουμε το file path όπου υποπτευόμαστε μπορεί να είναι ο ιός. Το file path μπορεί να είναι τα windows, μπορεί να είναι οποιοδήποτε φάκελο στον οποίο υποπτευόμαστε. Λοιπόν, τώρα που είμαστε στο directory και πιστεύουμε που μπορεί να είναι ο ιός, θα πρέπει να δούμε σε ποιο κομμάτι λοιπόν έχουμε φάει τον ιό. Παράδειγμα, τώρα πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Επιλέγω CD. Και είμαστε αυτή τη στιγμή, βλέπετε, στα Windows. Λοιπόν, επιλέγοντας το DIR, θα μας εμφανίσει κάποιους φακέλους ή κάποια πράγματα που τελειώνουν σε XE, τα οποία αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Τώρα μιλάμε για παράδειγμα, μέσω από τα οποία θα μπορούμε να κάνουμε μια αρχική έρευνα για το οποίο συγκεκριμένους φακέλους που κρύβονται μέσα στα Windows. Αν κάποιο από αυτά δούμε ότι ενδεχομένως είναι ο ιός,
θα πρέπει να το αφαιρέσουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το attrib command για να αλλάξουμε ή να εμφανίσουμε φακέλους ή αρχεία στα Windows. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να αφαιρούμε ιούς, γιατί το attrib θα εμφανίσει τους κρυμμένους φακέλους. Λοιπόν, αφού τους εμφανίσουμε, θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο για να μπορούμε να τους αφαιρέσουμε. Λοιπόν, θα έρθετε εδώ στα Windows και θα πληκτρολογήσετε ακριβώς αυτό εδώ που βλέπετε. Attrib κενό παύλα S, θα σας το έχω και κάτω από το βίντεο, παύλα H αστερίσκος τελεία αστερίσκος κάθε κενό κάθετος S κενό κάθετος D. Λοιπόν, πληκτρολογώντας λοιπόν αυτό, θα μας βγάλει, βλέπετε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων ένα access denied. Αυτά είναι τα systems files τα οποία μας βγάζουν access denied error όταν ψάχνει για αλλαγές σε φακέλους που μπορεί να έχουν γίνει από κάποιον χακερά ή κάποιον ιό. Και αφού έχει τρέξει λοιπόν και ολοκληρωθεί, θα τρέξουμε ένα επόμενο dir, το οποίο θα μας δείξει ενδεχομένους φακέλους κρυμμένους και διάφορα άλλα αρχεία. Βλέπετε, επειδή έχω επιλέξει το φάκελο το Windows, είναι πάρα πολλά τα αρχεία τα οποία ψάχνει αυτή τη στιγμή. Και μόλις ολοκληρώθηκε λοιπόν, κάνουμε αυτό που είπαμε, ερχόμαστε εδώ στα Windows, επιλέγουμε dir και μας εμφανίζει και ενδεχομένους φακέλους οι οποίοι ήταν κρυμμένοι. Θα πρέπει να ψάξουμε λοιπόν για φακέλους όπως otoran.inf.exe, vbm και διάφορα τέτοια αρχεία τα οποία ενδεχομένως θα μας προκαλούν πρόβλημα. Βλέπετε, αυτά είναι το Windows, αλλά μπορεί ενδεχομένως σε εσάς και αυτό είναι το Windows, και ενδεχομένως πολλά σε εσάς να είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε και να λέτε πώς βρεθήκανε. Για να τα διαγράψουμε λοιπόν, αφού τα βρήκαμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το delete command για να αφαιρέσουμε το φάκελο. Ουσιαστικά λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να έρθουμε εδώ να γράψουμε το del, να αφήσουμε ένα κενό και να γράψουμε παράδειγμα, αν το αρχείο που θέλουμε να σβήσουμε είναι αυτό και το έχουμε δει, πατάμε αυτό, δηλαδή έχουμε βρει ότι αυτό εδώ πέρα υπάρχει εδώ και θεωρούμε ότι είναι ιός, πατάμε enter και ξεκινάει η διαδικασία της διαγραφής. Για να επιβεβαιώσουμε λοιπόν τη διαγραφή αφού το κάνουμε, επιλέγουμε και ξαναγράφουμε πάλι αφού το έχουμε κάνει αυτό εδώ που βλέπετε, πατάμε πάλι dir. Και στο dir λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Φυσικά αυτά που δείξαμε τώρα είναι για προχωρημένους χρήστες, και αν δεν είστε απολύτως σίγουροι για το ποιο αρχείο πρέπει να διαγράψετε από τη γραμμή εντολών, πιθανόν δημιουργήσετε και πρόβλημα στον υπολογιστή. Όμως και αυτός είναι ένας τρόπος, πέρα αυτός πιο δύσκολος φυσικά, αν δεν έχετε κάποιο αντιβάρους, να διαγράψετε ένα αρχείο το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον υπολογιστή. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τους επόμενους οδηγούς.